Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, η Έβρος.gr από τα γραφεία μας στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης, όπου αυτό το απόγευμα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την κυρία Μαρίνα Γανώτη-Γκαϊφύλλια, υποψήφια δημοτική σύμβουλο με την παράταξη Αδέσμευτη Νέα Αυτοδιοίκηση του Βαγγέλη Μυτιληνού. Μαρίνα, καλησπέρα, σε καλωσορίζουμε στο Έβρος με μεγάλη χαρά, αφενός γιατί είσαι συνονόματή μου και αφετέρου γιατί μας δίνεις την ευκαιρία να σε γνωρίσουμε καλύτερα. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία και να με γνωρίσετε και να με ακούσει ο κόσμος. Για να σε γνωρίσει λοιπόν ο κόσμος, να πούμε ότι είσαι ένα καινούριο πρόσωπο που αποφάσισε να εμπλακεί εδώ στον αυτοδιοικητικό στίβο της πόλης μας. Να ξεκινήσουμε από εσένα. Γεννήθηκες και μεγάλωσες στην Αλεξανδρούπολη και από ό,τι έριξα μια ματιά στο βιογραφικό σου, έχεις ασχοληθεί με δύο γνωστικά αντικείμενα. Ναι, το ένα είναι με τελειόφυτο στα ΤΕΗ Αρχιτεκτονικής Εσωτερικής Διακόσμησης και ένα είμαι απόφυτο στον ΟΕΔ που με γεωργικών και γεωργικών καλλιεργειών. Πολλά ενδιαφέροντα. Ναι. Και χαρά στο κουράγιο σου, με δύο σχολές. Ναι, ναι. Ήταν ενδιαφέρον και τα δύο, γι' αυτό και συνέχισα να πει. Γι' αυτό και ασχολήθηκα με αυτά. Μαρίνα, γνωρίζουμε ότι είσαι μια μητέρα εδώ στην Αλεξανδρούπολη, έχεις δύο παιδιά. Μίλησε μας λίγο για την οικογένειά σου. Ναι, έχω δύο παιδιά, μια κόρη τελειόφυτος φυσικό και ένα γιο απόφυτο στο παιδαγωγικό και τώρα τελειώνει για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Έδωσες μεγάλη βάση στην μόρφωσή τους. Ναι, γιατί πιστεύω ότι και τα δύο είχαν τα προσόντα και οπότε με το σύζυγο θελήσαμε να τα βοηθήσουμε να προχωρήσουν. Και με τι ασχολείσαι αυτές τις ημέρες, τι σου τρώει περισσότερος χρόνο? Το τελευταίο διάστημα ασχολούμαι με τη μητέρα μου, γιατί είναι πλέον αδύναμη και ανήμπορη να κάνει οτιδήποτε το τελευταίο διάστημα. Μια πολύ μεγάλη δύσκολη υποχρέωση που ανέλαβες και να ευχηθούμε όλα να πάνε κατευχήν, εάν και εφόσον πρόκειται για θέματα υγείας. Αλλά για να ξεκινήσουμε με το αυτοδιοικητικό της συζήτησής μας και το πολιτικό, που είναι και ο βασικός λόγος που είσαι σήμερα εδώ. Τι ήταν αυτό που σε κινητοποίησε να εμπλακείς ενεργά, να σηκωθείς από τον καναπέ σου και να δηλώσεις υποψηφιότητα, να διεκδικήσεις την ψήφο όλων μας? Είναι η πρώτη φορά που κατεβαίνω ως υποψήφια δημοτική σύμβουλος. Ήταν μετά από όριμη σκέψη, γιατί θέλησα να είμαι κομμάτι της λύσης και όχι παρατηρητής ή σχολιαστής των προβλημάτων και των ελλείψεων του Δήμου μας. Και γιατί επιλέξαμε τον κύριο Βαγγέλη Μυτιληνό? Γνωρίζουμε ότι οι υποψήφοι δήμαρχοι είναι 6 μαζί με τον κύριο Μυτιληνό. Γιατί επέλεξες, τι ήταν αυτό που είδες στο πρόσωπο του κύριου Μυτιληνού? Επέλεξα τον κύριο Μυτιληνό για την απλότητα, την αποφασιστικότητα και την πείρα του πάνω στα δημοτικά δρόμενα. Σαν πρόεδρος της ΔΕΗΑ είχε μειώσει τα τέλη με όφελος 1,5 εκατομμύριο επιστροφή στους δημότες. Έχει κάνει το έργο... Το μεγαλύτερο έργο, φαντάζομαι, της επέκτασης του υδροταμιευτήρα που ξεκίνησε επί των ημερών. Ναι. Ναι, γιατί να έχει μεγαλύτερη χωρητικότητα το φράγμα, ώστε να υπάρχουν 2 εκατομμύρια κυβικά νερό διαθέσιμο για ένα χρόνο ανοβρίας. Κάνοντας αυτά τα πράγματα σαν πρόεδρος της ΔΕΙΑ για το καλύτερο των πολιτών, των συμπολιτών μας, πιστεύω ότι θα μπορεί σαν δήμαρχος να κάνει ακόμα περισσότερο και να είναι πιο αποτελεσματικός στα προβλήματα του Δήμου μας. Και Μαρίνα, τώρα θα ήθελα να κάνουμε ένα ταξίδι στο μέλλον. Και όχι μόνο το αυτοδιοικητικό σου μέλλον, εφόσον με το καλό εκλεγείς δημοτική σύμβουλος, αλλά και το μέλλον της Αλεξανδρούπολης. Πώς φαντάζεσαι την πόλη μας σε 5 ή και 10 χρόνια, πώς θα ήθελες εσύ να είναι και τι προτεραιότητες θα βάλεις εφόσον εκλεγείς την επομένη των εκλογών? Θα ήθελα μια σύγχρονη πόλη με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, που πιστεύω ότι η Αλεξανδρούπολη έχει αυτές τις δυνατότητες. Και είμαι αισιόδοξη ότι με τις επιλογές που θα κάνει η Αδέσμευτη Νέα Αυτοδιοίκηση, ότι θα καταφέρουμε να τα εκμεταλλευτούμε και να τα αναδείξουμε. Πιστεύοντας σε μια πόλη πιο καθαρή, περισσότερο πράσινη, καλό φωτισμό, μέριμνα για χώρο στάθμευσης που είναι πολύ βασικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην Αλεξανδρούπολη, ευκολότερη μετακίνηση στον ΑΜΕΑ, ελεύθερο ίντερνετ. Μια σειρά ζητημάτων, αδιαμφισβήτητα τα κομμάτια της καθημερινότητας, στην οποία δίνει βάση και ο κύριος Μυτιληνός, από ό,τι έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής. Και στον τουρισμό, περισσότερες εκδηλώσεις στην πόλη μας, Και στο κομμάτι των εκδηλώσεων, επειδή γνωρίζουμε ότι είσαι και μέλος του Συλλόγου Πετροτιωτών Αλεξανδρούπολης, μπορείς να μας πεις ένα λόγο παραπάνω και να μας κάνεις και ένα σχόλιο για τα πολιτιστικά δρόμενα που λαμβάνουν χώρα και σε αυτά που συμμετέχεις και εσύ εδώ στο Δήμο μας, αλλά και για το τι πρέπει να γίνει για να αναδειχθεί η παράδοση και ο πλούτος εδώ του Εύρου και της Αλεξανδρούπολης, που είναι μεγάλη και πλούσια. Ναι, πιστεύω ότι το πολιτικό κομμάτι της περιοχής μας είναι πολύ μεγάλο και πρέπει να το αναδείξουμε. Είτε με πολιτιστικές εκδηλώσεις, είτε κοινωνικές, ή με την αναβίωση πολλών εθήμων που έχουμε σαν περιοχή. Όπως και εγώ ασχολούμαι με το Σύλλογο Πετροτιωτών αυτό το τελευταίο διάστημα και έτυχε να είμαι από τα άτομα που πήρα μέρος στην αναβίωση του Βασιλιά στα Πετρωτά. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία και πιστεύω ότι κάθε περιοχή θα πρέπει να αναβιώνει τα έθιμά της για να τα γνωρίζουμε και να μην χάνονται με το χρόνο. Έτσι πιστεύω δηλαδή. Μαρίνα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε και για το γεγονός ότι βρέθηκες εδώ και κάτι τελευταίο το οποίο θα ήθελες εσύ να πεις από την καρδιά σου στο κοινό του Έβρος. Ευχαριστώ πολύ στο Έβρος που μου έδωσε την ευκαιρία να με γνωρίσει ο κόσμος και να εκφράσω τις απόψεις μου και να δείξω τις επιλογές και γιατί υποστηρίζω τον Βαγγέλη Μυτιληνό. Αυτή είναι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η κυρία Μαρίνα Γανώτη-Γκαϊφύλλια, μια πολύ μετριοπαθής, διακριτική, ευγενική και γλυκιά θα τολμούσα να πω προσωπικότητα, όπως διαπιστώσατε κι εσείς, η οποία διεκδικεί την ψήφο όλων μας στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Ρίξτε της μια ματιά και μια δεύτερη ματιά. Σας συνιστά το Έβρος. Προς το παρόν, καλό σας απόγευμα.